Γεια σας. Είμαστε πράσινοι. Πράσινοι, αλλά με τρεις λέξεις που προσδιορίζουν την πολιτική μας ταυτότητα. Αλληλεγγύη, δημιουργία, οικολογία. Είμαστε διαφορετικοί και γι' αυτό μία πολιτική συνέντευξη θα την ξεκινήσουμε με μουσική. Πιστεύουμε ότι ο πολιτισμός πρέπει να εισέλθει στην καθημερινότητά μας. Ο πολιτισμός είναι ένα εργαλείο να αντιμετωπίσουμε την κρίση. Θα μας εισάγει η Ειρήνη Δασκαλάκη. Ειρήνη, ο λόγος σε σένα, μάλλον το τραγούδι σε σένα. Ένα αρχαίο τραγούδι του δεύτερου αιώνα, του Μεσομίδη, του ποιητή, από τη μακρινή πατρίδα μου, την Κρήτη, που μιλάει για τη μούσα. Είναι μια επίκληση στη μούσα, είναι μια επίκληση στον πολιτισμό. Αίδα μούσα μη φίλη, μολπείς δα μη σκατάρχου, αύρις δεσόν απάλσεου, εμάς φρένας δονήτω. Να δονηθούν οι φρένες μας, να κινηθεί η ψυχική ενέργεια, μήνυμα από πολύ παλιά, με δυνάμεις, φτάνει ως εμάς, από μια κοινωνία που οραματίστηκε το ιδανικό, όχι για να το θεοποιήσει, αλλά για να λειτουργήσει διαδραστικά με την καθημερινότητα. Σήμερα ζούμε σε μια εποχή που έχουμε ξεχάσει πολλά από αυτά, γιατί η ηγεμονία της αγοράς και η εισβολή του θεάματος έχει καταργήσει τη σχέση μας με την αλήθεια του πολιτισμού. Ο πολιτισμός είναι το μόνο θεμέλιο και για μας και για την Ευρώπη. Η Ευρώπη πρέπει να το θυμηθεί αυτό και εμείς θα είμαστε εκεί να το θυμίσουμε. Για την αλληλεγγύη, για τη δημιουργία και για τις φωνές μας. Είμαστε λοιπόν εδώ εμείς, πράσινοι, αλληλεγγύη, δημιουργία, οικολογία, για να αλλάξουμε την Ευρώπη. Δεν θα την αλλάξουμε μόνοι μας, θα την αλλάξουμε με συμμαχίες και συνεργασίες. Η Ευρώπη ήταν το όνειρο και παραμένει το όνειρο αρκετών ανθρώπων. Ήτανε το αίτημα των ανθρώπων που έζησαν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σήμερα ζούμε ένα κοινωνικό, ένα οικονομικό πόλεμο. Άρα είναι η στιγμή για να προχωρήσουμε μπροστά την Ευρώπη. Να την αλλάξουμε, να κάνουμε καλύτερο το σπίτι μας. Είναι το σπίτι μας. Μπορεί να μας αρέσει, να το θέλουμε καλύτερο. Αυτό σημαίνει όμως ότι εμείς θα συμμετάσχουμε, οι πολίτες θα συμμετάσχουμε για να αλλάξουμε αυτό το σπίτι. Για να αλλάξουμε την Ελλάδα, για να αλλάξουμε την Ευρώπη με ένα κοινωνικά δίκαιο και ισορροπημένο τρόπο. Θα πει κανείς, μα αυτή η Ευρώπη μας επιβάλλει σήμερα λιτότητα, μας καταστρέφει. Να είμαστε δίκαιοι. Τις πολιτικές λιτότητας δεν τις επέβαλε η Ευρώπη. Τις επέβαλαν οι κυβερνήσεις που συμφώνησαν εκεί στην Ευρωζώνη, στο Συμβούλιο Υπουργών, στο Συμβούλιο Κορυφής. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε μια άλλη στρατηγική και είχε υιοθετήσει από τις 25 Μαρτίου του 2010 μια εντελώς διαφορετική στρατηγική για να βγει η Ευρώπη αλλά και η Ελλάδα από την κρίση. Ζητούσε το Μάρτιο του 2010 ευρωομόλογα, αλληλεγγύη, μεταρρύθμιση Ευρωζώνης. Οι κυβερνήσεις αποφάσισαν διαφορετικά. Κρύφτηκαν πίσω από την Ευρώπη, ενώ υπέγραψαν και συμφώνησαν καταστροφικές πολιτικές, οι υπουργοί τους, οι πρωθυπουργοί, οι αρχηγοί κρατών, έριξαν το ανάθημα και την ευθύνη στην Ευρώπη. Είμαστε μπροστά σε μια πολύ δύσκολη επιλογή. Έχουμε τις ευρωεκλογές. Ο κόσμος είναι οργισμένος, φοβισμένος, αγανακτισμένος. Και με το δίκιο του, γιατί μπορούσαμε να είχαμε ακολουθήσει μια άλλη διαφορετική πολιτική. Και όμως ακολουθήθηκε η χειρότερη λύση, που αντί να σβήσει τη φωτιά, τη φούντωσε. Όμως, πώς θα αλλάξουμε αυτή την πολιτική? Φεύγοντας από την Ευρώπη, με οργή, με βία, με τσαμπουκά ή διαμορφώνοντας συμμαχίες ευρωπαϊκό επίπεδο, αλληλεγγύη με άλλες κοινωνίες για να αλλάξουμε τις πολιτικές? Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αυτή η μικρή ομάδα των πράσινων έχει πετύχει πολλά πράγματα, μεταξύ των οποίων να διαμορφώσει όρους για να μπορούμε με ευρωπαϊκές συμμαχίες να αλλάξουμε τις πολιτικές λιτότητες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν έλεγε και συνέχισε να λέει μέχρι πρόσφατα ότι οι πολιτικές δημοσιονομικές πρέπει να αξιολογούνται, να αλλάζουν αν πλήττουν την κοινωνία, αν δεν πετυχαίνουν τους στόχους,
να αλλάζουν σε διάλογο με την κοινωνία των πολιτών, όχι μόνο με τις κυβερνήσεις. Εμείς, η ομάδα των Πράσινων, προκαλέσαμε τη λογοδοσία της Τρόικα. Αυτό οδήγησε σε δύο πολύ σημαντικές εκθέσεις που υπερψηφίστηκαν με μεγάλη πλειοψηφία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 13 Μαρτίου του 2014. Αυτές οι εκθέσεις δεν ασκούν μόνο κριτική σε όσα έγιναν, αλλά είναι σημαντικές για μας, για την Ελλάδα, γιατί δείχνουν το δρόμο για το πώς μπορούν να αλλάξουν οι πολιτικές που είναι καταστροφικές. Αυτές οι πολιτικές, λοιπόν, το Κοινοβούλιο ζητάει να αλλάξουν, να υπερβούμε την Τρόικα, να δημιουργήσουμε θεσμούς που θα ελέγχονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να δημιουργηθεί Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο, να υπάρξει μεγαλύτερη αλληλεγγύη και σε κάθε περίπτωση η δημοσιονομική πολιτική να μην πλήττει την παιδεία, την υγεία, τον κοινωνικό διάλογο. Ζητάει από την Κομισιόν μέσα στο επόμενο τρίμηνο να προσαρμόσει όλες τις πολιτικές που πιέζει να εφαρμόσουν οι χώρες στο ευρωπαϊκό κεκτημένο, στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ζητάει να ενσωματωθεί ο χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων, έτσι ώστε να μην παραβιάζονται τα εργασιακά δικαιώματα, τα κοινωνικά δικαιώματα σήμερα στις χώρες της κρίσης. Αυτό, λοιπόν, το εργαλείο, αυτή την σημαντική απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα έπρεπε να την είχαμε κάνει σημαία μας στην Ελλάδα, σημαία μας σε όλες τις χώρες του Νότου. Γιατί δεν είμαστε μόνοι για να αλλάξουμε την πολιτική, μπορούμε να έχουμε ευρωπαϊκές συμμαχίες. Το πρόβλημα είναι όμως ότι το ελληνικό πολιτικό σύστημα είναι αλλού. Βάζει άλλα διλήμματα. Δεν αξιοποιεί αυτές τις αποφάσεις του Κοινοβουλίου, που σημαίνουν ότι έχουμε μια μεγάλη πλειοψηφία που μπορούμε να αξιοποιήσουμε στο να αλλάξουμε τις πολιτικές. Γιατί όμως δεν το κάνει αυτό? Γιατί αυτές οι αποφάσεις, αυτή η στρατηγική έρχεται σε αντίθεση και αντίφαση με αυτά που τα κόμματα θεωρούν ότι είναι η προτεραιότητά τους. Η Νέα Δημοκρατία δεν ψήφισε αυτή την απόφαση. Γιατί μας λέει ότι είναι μονόδρομος, λέει σταθερότητα. Ενώ σήμερα πρέπει να αλλάξουμε τα πράγματα. Ποιος είναι ικανοποιημένος με αυτή την Ευρώπη, με αυτή την κατάσταση στην Ελλάδα? Άρα πρέπει να αλλάξουμε τα πράγματα. Πρέπει να τα αλλάξουμε με κοινωνική δικαιοσύνη, με ορθολογικό τρόπο. Άρα εξηγείται γιατί καταψήφισε αυτή την έκθεση, ενώ στην αρχή έλεγε ότι θα δικαιώσει την κυβέρνηση. Από την άλλη μεριά όμως έχουμε μια αντιπολίτευση σε διάφορες εκδοχές, η οποία δεν καταλαβαίνει ότι για να αλλάξει τα πράγματα πρέπει πρώτον να έχεις εναλλακτικό σχέδιο, να το παρουσιάζεις στην κοινωνία και να κερδίζεις την κοινωνία με αυτό, και το δεύτερο ότι πρέπει να έχουμε συμμαχίες στην Ευρώπη. Μόνοι μας, ένα μικρό μέρος της κοινωνίας θα αλλάξει τα πάντα, δεν γίνεται. Δείχνει άγνοια πολιτικής στρατηγικής. Εμείς τι λέμε, λοιπόν? Ναι, να αλλάξουμε την πολιτική της λιτότητας. Θα το κάνουμε με συμμαχίες στην Ευρώπη και θα το κάνουμε με βάση ένα εναλλακτικό σχέδιο και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Γι' αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή δεν έχει στρατηγική, επειδή δεν ξέρει να δημιουργεί ευρύτερες συμμαχίες, καταψήφισε την έκθεση. Ενώ όταν ήταν στην Ελλάδα η αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου, θεωρούσε θα δικαιώσει το ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε, λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία δικαιώθηκε, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Και γι' αυτό αδιαφορούν και δεν προβάλλουν ένα μοναδικό εργαλείο που έχουμε στα χέρια μας να αλλάξουμε μέσα στους επόμενους μήνες την καταστροφική πολιτική στην Ελλάδα. Αλλά ας πάμε στις δικές μας θέσεις. Εμείς τι λέμε? Εμείς, μια ομάδα μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πράσινη, αλλά και εμείς εδώ στην Ελλάδα, πράσινη, αλληλεγγύη, δημιουργία, οικολογία, λέμε ότι ναι, μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Δεν είναι μονόδρομος. Στην πολιτική υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις. Αλλά πρέπει και οι πολίτες να κινητοποιηθούν και να συμμετάσχουν στη διαμόρφωση ενός εναλλακτικού σχεδίου από τα κάτω. Από την περιφέρεια, περιφερειακοί φορείς, περιφερειακά συμβούλια, οι επαγγελματικές οργανώσεις, οι νέοι άνθρωποι, οι κοινωνικοί φορείς που ασχολούνται με τα θέματα της κοινωνικής ένταξης, οι άνεργοι. Πρέπει να διαμορφώσουμε ένα νέο σχέδιο. Υπάρχουν δυνατότητες να το υλοποιήσουμε? Ναι, υπάρχουν δυνατότητες. Ας πούμε μερικά πράγματα για το χρέος. Μας λένε ότι δεν υπάρχει λύση για το χρέος. Και όμως, μέσα στις προτάσεις των Πράσινων, μέσα στις προτάσεις του Ευρωκοινοβουλίου, υπάρχουν τρόποι να λύσουμε τα προβλήματα του χρέους. Δεν θα καταστρέψουμε την κοινωνία και την παραγωγή για να διασώσουμε τράπεζες, για να διασώσουμε μεγάλες επιχειρήσεις. Πρέπει να αλλάξουμε το μοντέλο. Πώς θα μειώσουμε το χρέος για να γίνει βιώσιμο? Λέει το Ευρωκοινοβούλιο, λέει κυρίως η ομάδα των Πράσινων, να δημιουργήσουμε ένα ταμείο που θα κάνει κοινή υπόθεση ευρωπαϊκή το πώς θα μειωθεί το χρέος. Ένα ευρωπαϊκό ταμείο απόσβεσης του χρέους. Να, λοιπόν, ένα πανευρωπαϊκό αίτημα, το οποίο έχει ευρύτατη υποστήριξη όχι μόνο από τους Πράσινους, αλλά και από άλλους φορείς. Είναι ρεαλιστικό και ταυτόχρονα δείχνει ότι υπάρχει ευρωπαϊκή διέξοδος στην κρίση. Λέμε, λοιπόν, ότι το χρέος, για να αντιμετωπιστεί,
Πρέπει να αναζωογονηθεί η οικονομία, να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, να έχουν εισοδήματα οι άνθρωποι. Άρα εκεί πρέπει να επικεντρώσουμε. Πώς θα κάνουμε την κοινωνία μας, μάλλον πώς θα κάνουμε την οικονομία μας να είναι ζωντανή, να είναι καινοτόμα, να δημιουργεί θέσεις εργασίας. Αυτό που έγινε όλα αυτά τα χρόνια κατέστρεψε την οικονομία και την παραγωγική βάση χώρας. Τώρα πρέπει να ξαναφτιάξουμε μια οικονομία που είναι οικολογικά, κοινωνικά, ενεργειακά, τεχνολογικά καινοτόμα. Η λύση δεν είναι να βάλουμε τους ανθρώπους να δουλεύουν για 100-200 ευρώ ή να δουλεύουν μια μέρα τη βδομάδα. Η λύση είναι να έχουμε τέτοια οικονομία που να δίνει τη δυνατότητα σε νέους ανθρώπους που έχουν σπουδάσει, που έχουν εμπειρίες, να μπουν στην παραγωγική διαδικασία. Να εξασφαλίσουμε ότι όλοι οι άνθρωποι, τουλάχιστον για ένα μεταβατικό διάστημα, θα έχουν ένα βασικό εγγυημένο εισόδημα, ώστε να μπορούν να επενδύσουν μετά στην παραγωγική και κοινωνική διαδικασία. Θέλουμε αναδιάρθρωση του τρόπου που γίνεται η εργασία σήμερα. Υπάρχουν πάρα πολλά καλά παραδείγματα που γεννιόνται σήμερα μέσα στην σημερινή ελληνική κοινωνία. Αυτά πρέπει να ενισχύσουμε. Πώς θα τα ενισχύσουμε όμως? Με δύο τρόπους. Πρώτον, να αξιοποιήσουμε κατάλληλα τους ευρωπαϊκούς πόρους, να μην τους παταλάμε. Να βοηθήσουμε να υπάρχει ένα φορολογικό σύστημα που βοηθάει την αλλαγή στην οικονομία, βοηθάει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και να δούμε καλά παραδείγματα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη που μπορούμε να αξιοποιήσουμε. Μπορούμε να έχουμε αποτελεσματική χρήση των πόρων. Ακούσαμε σήμερα το πρωί τον Πρωθυπουργό που λέει θα δημιουργηθούν 625.000 θέσεις εργασίας και σε διάφορους τομείς αναφέρει μέχρι και ακριβές νούμερο, δηλαδή 17.520 θέσεις εργασίας. Εάν δει όμως την πράξη, έχουν περάσει τόσα χρόνια και δεν έχουν δημιουργηθεί θέσεις εργασίας, γιατί δεν έγιναν πρώτων εκλογών τόσο διάστημα πριν? Υπόσχεται κάτι ο Πρωθυπουργός, το οποίο όμως είναι μία από τα ίδια αυτά που ζήσαμε στο παρελθόν. Λέει στο παρελθόν, έχουμε 320 εκατομμύρια για να δημιουργήσουμε 340.000 νέες θέσεις εργασίας. Αν κοιτάξει κανείς προσεκτικά αυτό, θα δει ότι αναλογούν περίπου 1.000 ευρώ ανά άνεργο σήμερα. Και βέβαια οι υπόλοιποι πώς θα βρουν θέσεις εργασίας και για πόσο καιρό θα δουλεύουν αυτοί που θα βρουν θέσεις εργασίας? Προσοχή, αυτά τα σχέδια δείχνουν ότι δεν υπάρχει εθνική στρατηγική για την απασχόληση. Εμείς λέμε αυτές οι προτάσεις πρέπει να γίνουν με τον τρόπο που λέει το κοινοβούλιο. Πώς πρέπει να γίνουν? Σε διάλογο με την κοινωνία, με τους επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς. Να διαμορφώσουμε από την περιφέρεια τα σχέδια, τις προτεραιότητες, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας σε συγκεκριμένους τομείς. Λέμε ορισμένα παραδείγματα εμείς ως πράσινη, αλληλεγγύη δημιουργία, οικολογία. Υπάρχουν σήμερα χιλιάδες άνθρωποι που είναι άνεργοι οικοδόμοι και επαγγέλματα γύρω από την οικοδομή. Μπορούμε να πιστεύουμε θα συνεχίσουμε να χτίσουμε τα πάντα? Όχι. Πού μπορούμε όμως να επενδύσουμε? Μπορούμε να επενδύσουμε στην εξοικονόμηση ενέργειας, στην αναζωογόνηση των πόλεων, στο να κάνουμε τις γειτονιές καλύτερες, στο να βοηθήσουμε ανθρώπους που σήμερα είναι άστεγοι ή δεν μπορούν να πληρώσουν τον νίκη, να έχουν τη δυνατότητα να μείνουν σε ένα ποιοτικό σπίτι που δεν χαλάνε πολλά λεφτά για να πληρώσουν την ενέργεια. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Βεβαίως, λέμε εμείς. Σήμερα εμείς δεν ζητάμε μόνο να μας ψηφίσετε, να ψηφίσετε τους πράσινους, αλληλεγγύη, δημιουργία, οικολογία. Λέμε να συμμετάσχετε στην πανευρωπαϊκή καμπάνια που γίνεται για την ανακαίνιση της Ευρώπης. Τι λέει αυτή η καμπάνια? Να αλλάξουμε τα σπίτια, τις κατοικίες, τα χτίρια, το 80% των κτηρίων της Ευρώπης. Έτσι θα μειώσουμε τη σπατάλη ενέργειας, θα βοηθήσουμε ανθρώπους να ξαναβρούνε δουλειά και θα ζούμε καλύτερα. Με συγκεκριμένους πόρους από το Ταμείο Συνοχής και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όλα αυτά μπορούν να χρηματοδοτηθούν. Εμείς λέμε άνεργοι, άνθρωποι από τους δήμους, κάτοικοι, ας φτιάξουμε κοινωνικούς συνεταιρισμούς οικοδομικούς που θα οργανώσουν την ανακαίνιση, την αναζωογόνηση γειτονιών ολόκληρων, δημιουργώντας θέσεις εργασίας, βοηθώντας να αντιμετωπιστεί η ενεργειακή φτώχεια, να βελτιώσουμε την περιβαλλοντική μας απόδοση, να ζούμε καλύτερα, έστω και με λιγότερα χρήματα. Η κυβέρνηση και όλα τα πολιτικά κόμματα σήμερα δαπάνανε τεράστια ποσά σε λάθος τακτική. Λένε λοιπόν, οι άνθρωποι δεν έχουν να πληρώσουν το λογαριασμό της ΔΕΗ, δεν έχουν να πληρώσουν να αγοράσουν πετρέλαιο. Και τι λένε, να τους δώσουμε λεφτά να αγοράζουν πετρέλαιο. Σήμερα πληρώνουμε ως χώρα περίπου 20 δισεκατομμύρια για να εισάγουμε πετρέλαιο, για να παράγουμε την ενέργεια από πετρέλαιο στα νησιά και να κινούνται τα οχήματα και να ζεσταίνουμε τα σπίτια. Εμείς τι λέμε λοιπόν, να αλλάξουμε το ενεργειακό μας μοντέλο καλύτερα. Όχι μόνο τα σπίτια, αλλά να παράγουμε ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και να το κάνουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να επωφελείται και ο πολίτης και το περιβάλλον. Με μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
όχι με μερικές διαπλεκόμενες μεγάλες επιχειρήσεις, με μικρομεσαίες λοιπόν επιχειρήσεις και με ενεργειακούς συνεταιρισμούς να παράγουμε ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, να μειώσουμε την εξάρτησή μας από το πετρέλαιο, να δαπανάμε λιγότερα χρήματα για να εισάγουμε πετρέλαιο. Αντί να δίνουμε επιδόματα θέρμανσης, ας βοηθήσουμε τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη και δεν μπορούν να πληρώσουν το λογαριασμό, να μπορέσουν να ανακαινήσουν τα σπίτια τους με τη βοήθεια συνεταιρισμών οικοδομικών. Υπάρχουν λοιπόν άλλες στρατηγικές. Το πολιτικό σύστημα δεν τα ξέρει. Δεν ξέρει να χρησιμοποιήσει τα εργαλεία αυτού του τύπου. Εμείς έχουμε πολλές ιδέες για τους νέους ανθρώπους, αλλά και τους μεγαλύτερους, για να ξεκινήσουν μια δουλειά τώρα, για να αναπτύξουν ένα νέο μοντέλο οικονομίας που βασίζεται στην πρωτοβουλία, εξυπηρετεί κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους. Και το μεγάλο αυτό και σημαντικό μοντέλο είναι η κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία. Δεν λέμε κάτι καινούριο. Στην Ευρώπη σήμερα 11 εκατομμύρια άνθρωποι δουλεύουν σε κοινωνικές συνεργατικές επιχειρήσεις. 150 εκατομμύρια άνθρωποι είναι μέλη αυτών των επιχειρήσεων. Και υπάρχουν 160.000 επιχειρήσεις κοινωνικές, συνεργατικές, συνεταιριστικές, οι οποίες παράγουν το 5,6% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Τι κάνουμε στην Ελλάδα? Έχουν γεννηθεί αρκετές ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες. Μερικοί άνθρωποι από αυτό το χώρο είναι και στο δικό μας ψηφοδέλτιο. Πράσινη, αλληλεγγύη, δημιουργία, οικολογία. Και εγώ ως Ευρωβουλευτής των Πράσινων έχω συμβάλει σημαντικά, αλλά και πολλοί από τους ανθρώπους που συνεργαζόμαστε σε κοινωνικό επίπεδο θέλουν να δώσουν μία όθηση σε τέτοιες δράσεις. Από την άλλη μεριά, ποια είναι η βοήθεια και η προώθηση από την κυβέρνηση? Δημιουργεί ένα γραφειοκρατικό σύστημα, ξεκινάει μια νομοθεσία την οποία αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα. Έχουμε 60 εκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να πάνε σε αυτές τις κοινωνικές επιχειρήσεις για να ξεκινήσουν την προσπάθειά τους και σε 7 χρόνια δεν έχει καταφέρει να δώσει ούτε ένα ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους, όχι από εθνικούς πόρους, από ευρωπαϊκούς πόρους, 60 εκατομμύρια, τα οποία θα έπρεπε να πάνε για να ξεκινήσουν αυτές οι κοινωνικές συνεργατικές επιχειρήσεις την προσπάθειά τους. Και τι κάνει? Διατηρεί εμπόδια τα οποία στην Ευρώπη σήμερα θεωρούνται απαράδεκτα. Εμπόδια που δυσκολεύουν μια κοινωνική επιχείρηση ή μια αστική μικροδοσκοπική εταιρεία να έχουν πρόσβαση σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Έκλεισε 3 συνεταιριστικές τράπεζες, αντιμετώπισε σαν να είναι τράπεζες που χρωστάνε δισεκατομμύρια. Δεν τις άφησε να ανακεφαλαιοποιηθούν. Εμείς λέμε λοιπόν ότι τώρα με πρωτοβουλία των πολιτών πρέπει να οικοδομήσουμε μια νέα οικονομία. Από τα κάτω, με πρωτοβουλία των πολιτών, με δικτύωση. Δικτύωση όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά δικτύωση βέβαια και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είμαστε σε επαφή και συνεργασία και υποστηρίζουμε πολλές ευρωπαϊκές καμπάνιες. Δεν είναι τυχαίο ότι και εμένα ως ευρωβουλευτή μου ζήτησαν από το δίκτυο των ευρωπαϊκών κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων να υποστηρίξω την πανευρωπαϊκή καμπάνια Συνεργατική Ευρώπη. Μπείτε μέσα στην ιστοσελίδα μας και υποστηρίξτε αυτή την καμπάνια. Αφορά εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους που σήμερα δείχνουν ότι υπάρχει μια άλλη, μια διαφορετική οικονομία. Δεν είναι μια ουτοπία. Είναι μια ρεαλιστική πρόταση για να βγούμε από αυτή την κρίση με έναν διαφορετικό τρόπο. Αλλά απαιτεί πρωτοβουλία των πολιτών, απαιτεί συνεργασία και δικτύωση και απαιτεί νέες ιδέες και προτάσεις. Ακόμα όμως και σε άλλους τομείς, όπως είναι ο τομέας των ναυπηγείων, έχουμε καταθέσει αναλυτικές προτάσεις, έχουμε υποβάλει εκδόσεις, έχουμε οργανώσει σεμινάρια για το πώς θα μπορούσαν άνθρωποι που ήταν πριν δραστήριοι στον τομέα της ναυπηγοεπισκευής να ξαναεργαστούν σε τομείς που όμως συνδέονται με κοινωνικά χρήσιμα πράγματα. Έχουμε πολλά νησιά που σήμερα κινδυνεύουν να μην έχουν σύνδεση ακτοπλοϊκή. Γιατί σήμερα το κόστος των καυσίμων στα πλοία είναι πάρα πολύ ψηλό. Και στο μέλλον πιθανά θα είναι ακόμα υψηλότερη τιμή του πετρελαίου. Μπορούμε λοιπόν να έχουμε ένα βιώσιμο σύστημα συγκοινωνιών που να βασίζεται σε καινοτομία? Ναι, βεβαίως. Δώσαμε μάχη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και προσωπικά ως Ευρωβουλευτής των Πράσινων και άλλοι Ευρωβουλευτές, και έτσι υπάρχει σήμερα ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να χρηματοδοτήσει την κατασκευή πράσινων πλοίων, πλοία που μπορούν να κινούνται εν μέρη ή ολικά με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πλοία τα οποία ήδη υπάρχουν σε διάφορες χώρες, πλοία τα οποία αρχίζουν και κατασκευάζουν και Έλληνες εφοπλιστές. Θα μπορούσαν λοιπόν να έχουμε καινοτόμα πλοία που θα κατασκευαστούν στη χώρα μας, που θα συνδέουν ξανά τα νησιά μεταξύ τους με χαμηλότερο κόστος. Γιατί αν την ενέργεια την παράγεις πάνω στα νησιά, αν την παράγεις με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αν την παράγεις με συνεταιρισμούς και τοπικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σημαίνει ότι ο πλούτος τον οποίο σήμερα εξάγεις για να εισάγεις το πετρέλαιο, θα μένει στις τοπικές κοινωνίες. Θα έχουμε πλοία για να αναπτύξουμε την περιφερειακή οικονομία. Θα έχουμε πλοία για να μπορέσουν να ξαναεπιστρέψουν οι άνθρωποι στα νησιά περισσότεροι.
να έχουμε συνδέσεις και το χειμώνα και την άνοιξη και το φθινόπωρο, όχι μόνο το καλοκαίρι. Υπάρχουν λοιπόν καινούργιες ιδέες. Το πρόβλημά μας είναι ότι έχουμε ένα πολιτικό σύστημα το οποίο αγνοεί τις καινούργιες ιδέες. Εμείς λοιπόν τι λέμε? Ελάτε να αλλάξουμε το πολιτικό σύστημα, αλλά να το κάνουμε καλύτερο. Είναι λύση να στείλουμε νεοναζί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο? Είναι λύση να αφήσουμε την Ευρώπη και τη δημοκρατία σε αυτούς που μισούν την Ευρώπη και τη δημοκρατία? Θα θέλατε τα παιδιά σας να ζουν σε μια κατεστραμμένη Ευρώπη? Τα παιδιά μας σήμερα ταξιδεύουν, αλλάζουν χώρες, αλλάζουν πανεπιστήμια, αλλάζουν δουλειές. Θέλουν λοιπόν καλύτερη Ευρώπη, όχι να επιστρέψουμε στην Ευρώπη πρώτου πολέμου. Αυτό όμως σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξουμε την Ευρώπη, να την κάνουμε κοινωνική. Έχουμε δώσει μεγάλες μάχες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ώστε η Ευρώπη να είναι Ευρώπη της αλληλεγγύης, της κοινωνικής συνοχής, της απασχόλησης, της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μπορούμε να την κάνουμε αυτή την Ευρώπη υπαρκτή, να μην την αφήσουμε στα χέρια ευρωσκεπτικιστών και αντιευρωπαίων? Δεν μπορούμε, αρκεί να μην μείνουμε στο σπίτι μας. 25 Μαΐου του 2014 κρίνεται ποια Ευρώπη θα έχουμε, κρίνεται ποια Ελλάδα θα έχουμε. Δεν κρίνεται αν θα νικήσει ο Σαμαράς, ο Τσίπρας, αν θα επιβεβαιωθεί ο Βενιζέλος ή τα άλλα διλήμματα που ακούμε. Δεν είμαστε σε ποδοσφαιρικό αγώνα. Είμαστε σε μια πολύ κρίσιμη επιλογή που εξαρτάται από τη δικιά μας ψήφα, από τη συμμετοχή μας ή την αποχή μας, πώς θα είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ναι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πολύ διαφορετικό από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Θα έχετε παρακολουθήσει τις πολιτικές συζητήσεις. Θα έχετε δει ότι υπάρχει ένα συστηματικό διάλογο με την κοινωνία των πολιτών, με την περιφερειακή αυτοδιοίκηση, με την τοπική αυτοδιοίκηση, μεταξύ των πολιτικών ομάδων. Υπάρχει πολιτική συζήτηση. Δεν υπάρχουν κοκορομαχίες. Δεν θέλουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να γίνει αρένα συγκρούσεων. Δεν θέλουμε νεοναζί από την Ελλάδα, από την Ουγγαρία, από την Νορβηγία, από τη Γερμανία να είναι αυτοί που θα δίνουν τον τόνο. Θέλετε να γκρεμίσουμε αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο? Θέλουμε να το κάνουμε πιο ισχυρό, πιο δυνατό, για να μπορεί να αντιδράει στην κυρία Μέρκελ. Ναι, εξέφρασε διαφορετικές απόψεις. Τα πολιτικά κόμματα και κυβερνήσεις στην Ελλάδα δεν αξιοποίησαν αυτές τις διαφορετικές απόψεις. Εμείς θέλουμε λοιπόν να έχει λόγο, να καθορίζει και τα δημοσιονομικά θέματα, να έχει άποψη για την κοινή οικονομική πολιτική, για τα εργαλεία που θα βοηθήσουν τις χώρες να λύσουν το πρόβλημα της ανεργίας, τα προβλήματα της κοινωνικής ένταξης. Και υπάρχουν σημαντικά εργαλεία σήμερα. Δεν πρέπει να τα κλωτσίσουμε. Εμείς στην Ευρωπαϊκή, μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ευρώπη, πράσινη, δώσαμε μάχες να υπάρχουν κοινωνικές πολιτικές, να υπάρχουν πολιτικές για τους άνεργους, πολιτικές κοινωνικής ένταξης όλων των ομάδων. Και γι' αυτό θα μας μιλήσει η Όλγα Θεοδωρικάκου. Είναι υποψήφια στο ψηφοδέλτιο, αλλά η ιδιότητά της είναι κυρίως γιατί δουλεύει χρόνια σε αυτά τα θέματα. Και μπορούμε να έχουμε λοιπόν ιδέες και προτάσεις, αρκεί και το ελληνικό πολιτικό σύστημα να βοηθήσει. Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστούμε πολύ κιόλας που έχετε έρθει. Η επιδιωκόμενη βελτίωση των οικονομικών δικτών δεν γίνεται, δεν μπορεί να είναι μια διαρκής κοινωνική αδικία στο όνομα του κέρδους, αδιαφορώντας αν αυτό συνεπάγεται την εξαθλίωση των ανθρώπων και την καταστροφή του περιβάλλοντος. Επήγει να ξεκινήσουμε εκ νέου από την αλληλεγγύη, επήγει να θέσουμε από κοινού τους πόρους μας, τους πόρους που ήδη έχουμε, τις εμπειρίες, τα βιώματά μας, τις ιδέες μας, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Πρέπει να υπερβούμε τη στήρα αντίληψη του κράτους ως μόνου καταλήτη των αλλαγών. Μια υγιής κοινωνική αντίδραση μπορεί να επιφέρει μια πραγματικά δημοκρατική αλληλέγγυα, αλλαγή, μεταστροφή του υπάρχοντος πολιτικού συστήματος. Στην κρίση προκύπτει ένα ολοένα διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε, της έντασης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε και των λύσεων που προτείνουμε. Εμείς αυτό που λέμε είναι όταν τα προβλήματα μεγαλώνουν, όταν τα προβλήματα συντηρούνται, τα συστήματα δεν δουλεύουν και οι όποιοι θεσμοί αντικατοπτρίζουν πολύ περισσότερο το παρελθόν, παρά το παρόν, πόσο μάλλον το μέλλον, πρέπει να υπερβούμε και πρέπει να στοχαστούμε πραγματικά τι είναι αυτό που πρέπει να αλλάξει. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η πολιτική δεν είναι μόνο υπόθεση των πολιτικών, των κοινοβουλίων και των κομμάτων, αλλά της κοινωνίας των πολιτών. Δεν πιστεύουμε σε ανακουφιστικού τύπου προσεγγίσεις, δεν πιστεύουμε ότι οι επιδοματικές πολιτικές μπορούν πραγματικά να επιφέρουν την αλλαγή. Στην πραγματικότητα συντηρούν ένα καθεστώς απάθειας, υποταγής και καταπίεσης. Επενδύουμε στους ίδιους τους ανθρώπους που το σύστημα θεώρησε ότι πρέπει να πετάξει απ' έξω. Επενδύουμε σε μια κοινωνική και πράσινη οικονομία,
στην καινοτομία και την αλληλεγγύη, προκειμένου όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε την παρούσα κατάσταση. Η δικιά μας πρόταση, η πρόταση πράσινη, αλληλεγγύη, δημιουργία, οικολογία, πρέχει τον όρο και αλληλεγγύη και δημιουργία. Και φυσικά οικολογία. Η δικιά μας πρόταση λέει ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν να συνεισφέρουν, αρκεί να αναδείξουμε τα δυνατά στοιχεία κάθε ανθρώπου, κάθε κοινωνίας. Ακόμα και μέσα στην κρίση υπάρχουν, γεννιούνται πολύ δημιουργικές ιδέες, πολύ δυνατές ιδέες, πολύ δυνατές προτάσεις για να βγούμε αυτή την κρίση. Και πιστεύουμε ότι δεν έχει σημασία ποιο είναι το χρώμα, ποια είναι η σωματική κατάσταση ενός ανθρώπου, αλλά ποιος είναι ο ρόλος του, ποια είναι η δυναμική του μέσα στην κοινωνία, μέσα στην περιοχή μας, μέσα στη χώρα μας, μέσα στην Ευρώπη, για να αλλάξουμε τα πράγματα. Ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος έχει αποδείξει ότι έχει μια πολύ δυνατή παρουσία με προτάσεις που αλλάζουν και κάνουν καλύτερη ζωή. Στέλιο, λόγο σε σένα. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε που έχετε σήμερα μαζί μας. Σε μια εποχή κρίσης, δυστυχώς ονομαζόμενης οικονομικής κρίσης, αλλά θεωρώ ότι είναι μια διευρυμένη κρίση σκέψεων, θέσεων, κοινωνική κρίση. Σε μια κατάσταση που όλα καταραίουν, δεν θα πάμε να ξαναφτιάξουμε τη ρόδα, τον τροχό. Θα πρέπει να ακούσουμε τι λέει η Ευρώπη, να ακούσουμε τι θεωρεί για τη διαφορετικότητα σωστό και να δούμε αν μας ταιριάζει και αν γενικότερα μπορούμε να το βάλουμε μέσα στην κοινωνία μας. Και μπορούμε να το βάλουμε. Αναφέρομαι στην ανεξάρτητη διαβίωση για τα άτομα με αναπηρία. Αυτό μια φιλοσοφία που ακούγεται πολύ ενεργά μέσα σε όλο την Ευρωπαϊκή Ένωση και λέει ότι τα άτομα με αναπηρία είναι ενεργοί πολίτες, μπορούν και πρέπει να αποφασίζουν για τη ζωή τους. Μπορούν να αποφασίζουν για τη ζωή τους με την υποστήριξη, την αλληλέγγυα υποστήριξη των ανθρώπων και του κράτου και ενός κοινωνικού κράτους. Με το σύστημα των προσωπικών βοηθών, ανθρώπων δηλαδή που υποστηρίζουν την όποια διαφορετικότητα των ανθρώπων, λειτουργούν και κάνουν αυτό που δεν μπορούν τα άτομα αναπηρία να κάνουν. Έτσι δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας. Δεν πάμε στην πολιτική, κρατάμε τους συγγενείς μέσα για να μεγαλώνουν, να βοηθούν, να στηρίζουν τα άτομα με αναπηρία και έτσι βγαίνουν και τα άτομα με αναπηρία στην ενεργή εργασιακή ζωή. Αυτό που πρέπει να αλλάξουμε είναι μια νοοτροπία. Την νοοτροπία ότι λέει ότι πρέπει να κλείσουμε τα ιδρύματα, πρέπει να δημιουργήσουμε μια παιδεία που ανέχεται και δέχεται τη διαφορετικότητα και πρέπει να θεωρήσουμε ότι η διαφορετικότητα δεν κάνει κακό, αλλά είναι κομμάτι της κοινωνίας. Πρέπει να πάμε και σε ένα άλλο κομμάτι. Πρέπει να πάμε στο κομμάτι ότι η υγεία δεν είναι μόνο το νοσοκομείο, αλλά η υγεία έρχεται και πριν το νοσοκομείο. Έρχεται με τη σωστή διατροφή, έρχεται με τη σωστή άσκηση, βάζουμε το ποδήλατο στη ζωή μας και έρχεται ακόμα και όταν αρρωστήσουμε. Όταν ακόμα αρρωστήσουμε, πρέπει να υπάρχουν δομές που προασπίζουν το να έχουμε μια ποιότητα ζωής. Πρέπει συνολικά να βάλουμε την ποιότητα ζωής στη ζωή μας. Έτσι λοιπόν, εδώ που βρισκόμαστε, η πράσινη αλληλεγγύη, δημιουργία, οικολογία, αυτό προασπίζει. Πρώτον, την ποιότητα ζωής ξανά στο επίκεντρο του ανθρώπου και δεύτερον, ότι η διαφορετικότητα είναι κομμάτι και πυλώνα της κοινωνίας. Ναι, η διαφορά μας είναι σε πολλά πράγματα. Αλλά δεν είναι μια στήρα άρνηση. Όπως βλέπετε, καταθέτουμε προτάσεις. Το 90% της κοινωνίας διαφωνεί με αυτά που γίνονται σήμερα. Το ζήτημα είναι όμως να υπερβούμε αυτή την κρίση με θετικές προτάσεις. Να μην καταστρέψουμε τη δημοκρατία, να μην καταστρέψουμε την κοινωνική συνοχή, να μην επικρατήσει βαρβαρότητα. Αυτό που θέλουμε εμείς είναι περισσότερη δημοκρατία, περισσότερο πολιτισμό, περισσότερο πολιτικό διάλογο. Δεν χρεοκοπήσαμε λόγω δημοκρατίας. Χρεοκοπήσαμε γιατί δεν λειτουργούσε ουσιαστικά η δημοκρατία. Δεν σεβόμασταν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γι' αυτό σήμερα παραβιάζονται πάρα πολύ εύκολα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γι' αυτό σήμερα συζητάμε και πετάμε έξω από το σύστημα ανθρώπους που έχουν ανάγκη να πάνε στο νοσοκομείο, να πάρουν τα φάρμακά τους, έχουν ανάγκη να ενταχθούν κοινωνικά.
έχουν ανάγκη της βοήθειας, αλλά όχι της ελεημοσύνης και του επιδόματος. Σήμερα το 23% των πολιτών, επειδή έχουν μια διαφορά, είναι εκτός της κοινωνικής διεργασίας, είναι εκτός της εργασίας. Τις συνθήκες εργασίας πρέπει να προσαρμόσουμε στις ανάγκες όλων των ανθρώπων. Αυτή είναι η συζήτηση που γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πώς θα μπορούν όλοι οι άνθρωποι να κινούνται στην πόλη, να εργάζονται, να έχουν τα ίδια δικαιώματα πρόσβασης, πώς θα έχουν πραγματικά ουσιαστικά δικαιώματα σε όλους τους τομείς, μέσα από ένα διαφορετικό μοντέλο οργάνωσης κοινωνίας. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντική η συζήτηση που γίνεται για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν είναι πολυτέλεια την εποχή της κρίσης. Είναι ο τρόπος για να βγούμε από την κρίση. Και η Μαρία η Καλή έχει ζήσει στο πετσί της και τις διώξεις και την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την εξορία, την απομόνωση σε τόπους εξορίας, αλλά έχει ζήσει και την άλλη πλευρά, της βοήθειας υποστήριξης στους ανθρώπους οι οποίοι υποφέρουν, που έρχονται εδώ απελπισμένοι γιατί κινδυνεύει η ζωή τους, γιατί τέλος πάντων ονειρεύονται να ζήσουν κάτι καλύτερο και αντιμετωπίζουν ρατσισμό, βία, αντιμετωπίζουν μια συμπεριφορά που δεν έχει σχέση με ανθρώπινη κοινωνία. Γιατί τα ανθρώπινα δικαιώματα κρίνουν την ποιότητα μιας δημοκρατίας, την ποιότητα μιας κοινωνίας. Έχουμε παιδιά σε άλλες χώρες. Δεν θα θέλαμε να παραβιάζουν τα δικαιώματά τους. Δεν θα θέλαμε να αντιμετωπίζονται ως ζώα. Και νομίζω η Μαρία μπορεί να μας πει πολλά, γιατί έχει την εμπειρία και στο διεθνές επίπεδο. Ήταν πρόεδρος σε οργανισμό που είχε σχέση σε ευρωπαϊκό επίπεδο με την αντιμετώπιση, την επικοινωνία, την αντιμετώπιση των προβλημάτων των ανθρώπων που είχαν ζήσει τα βασανιστήρια. Και έχει καταγράψει χιλιάδες ανθρώπους που ζήτησαν τη βοήθεια της για να διαπιστωθεί ότι είναι άνθρωποι που περάσαν βασανιστήρια. Μαρία, καλή, ο λόγος σας. Ευχαριστώ σε σένα, ευχαριστώ σε όλους που είστε εδώ. Ο Νίκος είπε πολλά για μένα, αλλά εγώ θα πω κάποια πράγματα τα οποία ορίσαν τη ζωή μου. Ως νεαρό κορίτσι στη Γιάρο πήρα μια απόφαση. Και η απόφαση αυτή ήτανε να ασχοληθώ με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη σωτηρία του πλανήτη, που κι αυτό είναι ένα δικαίωμα. Βρέθηκα ανάμεσα σε πολιτικούς εκεί και είδα τον τρόπο λειτουργίας τους. Ορκίστηκα να είμαι διαφορετική στη ζωή μου. Έτσι λοιπόν, όταν βγήκα από τη φυλακή και ήμουνα η μελλοντική βουλευτήνα της αριστεράς, της κεντροαριστεράς ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, αποφάσισα να μην είμαι τίποτα από όλα αυτά, αλλά να ακολουθήσω στη ζωή μου τα κινήματα. Τα κινήματα που θέτανε σε στόχο τα ανθρώπινα δικαιώματα, αντιρρησίες συνείδησης, θύματα βασανιστηρίων, πρόσφυγες. Όλα αυτά δώσανε τη ρότα της ζωής μου. Και έρχομαι σήμερα, σε μια προχωρημένη ηλικία, να πω ότι δεν μετάνιωσα γι' αυτό. Είμαι υποψήφια με ένα κίνημα πάλι. Είναι το κίνημα των Πρασίνων. Δεν είναι μόνο το κόμμα. Το κόμμα έχει άλλες δομές. Εμείς θα είμαστε κίνημα και μέσα μας θα έχουμε τον κόσμο που θα θέλει να αγωνιστεί για κάποια πράγματα. Η εμπειρία μου λοιπόν τώρα, η άλλη εμπειρία, στην Ευρωβουλή, ως πρόεδρος του Διεθνούς Συμβουλίου Θυμάτων Βασανιστηρίων, είχαμε συμβουλευτικό στάτους στα Ηνωμένα Έθνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έζησα λοιπόν στις Βρυξέλλες με γραφείο που είχαμε μέσα στο ίδιο το κοινοβούλιο 5 χρόνια. Εκεί είδα πώς μπορεί πραγματικά να αποφασιστούν πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν όχι με τη ζωή των ανθρώπων, αλλά με τη ζωή λαών. Εκεί βρέθηκα να υπερασπίζουμε άτομα τα οποία στη χώρα μου τα πιάσανε και τα στέλνανε στη χώρα τους για να αντιμετωπίσουν βασανιστήρια ξανά ή θανατική ποινή. Εκεί βρέθηκα σε αποφάσεις που αφορούσαν την Ελλάδα, η οποία έγινε δεξαμενή προσφύγων που δεν μπορούσαν να κινηθούν στην Ευρώπη. Δουβλίνο 2. Το Δουβλίνο 2 είχε 2 υποχρεώσεις. Επιστροφή στη χώρα από την οποία μπήκανε στην Ευρώπη, αλλά ήθελα να δω στη Γερμανία από πού θα μπαίνανε. Φυσικά από την Ελλάδα. Λοιπόν, η απόφαση αυτούς τους ανθρώπους να τους στέλνουν πίσω είχε ως αποτέλεσμα να φτάσουμε σε μια εκρηκτική κατάσταση στην Ελλάδα που οδήγησε σε ένα ρατσισμό και σε μια ιστορία ακόμα και απλών ανθρώπων
που πρώτα δίνανε βοήθεια και μετά άρχισαν να σκέφτονται ότι κινδυνεύει η ζωή τους. Όχι, δεν κινδυνεύει η ζωή τους. Είχα εμπειρία όταν πήγαινα με την Ιππάτη Αρμοστία στα σύνορά μας, ότι όταν ερχότανε ομάδες προσφύγων και πήγαινα να πω, τώρα άλλαξε το σύστημά μας, που όντως άλλαξε το σύστημα ασύλου. Από 0,04% έγινε 12% στην πρώτη συνάντηση και 20% στην άλλη. Άρα πολλοί άνθρωποι προστατεύονται πια. Και όταν πήγα να τους πω αυτό το πράγμα, 50 άτομα ήταν, είχαν σωθεί από τα κύματα την προηγούμενη νύχτα, ούτε ένα ζήτησε να κάνει εδώ αίτηση ασύλου. Μου λένε, εμείς ξεκινήσαμε από τον τόπο μας, πάμε στην Νορβηγία, πάμε στην Ελβετία, είναι μέλη της οικογένειας, είναι φίλοι, είναι πατριώτες. Μα ένα, δεν είχα ένα άσυλο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, με αυτά τα παραδείγματα που λέω, πόσο μεγάλος είναι ο αγώνας σήμερα. Δεν είναι μόνο οικονομικό το πρόβλημα που μας έχει φέρει σε αυτή την κατάσταση. Το μεταναστευτικό δεν το θίγει σχεδόν κανένα άλλο κόμμα έξω, τώρα εν ώψη της υποψηφιότητάς τους στο Ευρωκοινοβούλιο. Το μεταναστευτικό είναι το πρόβλημα του σήμερα, αλλά και του αύριο. Σήμερα βλέπουμε και αντιμετωπίζουμε θύματα τα οποία έρχονται στον τόπο μας από την πείνα και από την αντίληψή τους για κάποια πράγματα, θρησκευτικά, πολιτικά, σεξουαλική, αύριο δεν θα βλέπουμε αυτά. Εάν δεν δημιουργήσουμε μεταναστευτική πολιτική, δεν πρόκειται να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα των περιβαλλοντολογικών προσφύγων. Διότι, εάν είχαμε το Δουβλίνο 2 που μας υποχρέωνε να δεχόμαστε όλους τους πρόσφυγες εδώ, συγχρόνως είχε και υποχρέωση η Ευρώπη. Το να μοιράζεται τις υπευθυνότητες στα σύνορά της ήταν μέσα στο Δουβλίνο 2. Ευτυχώς το αφήσαμε το Δουβλίνο 2. Στο Δουβλίνο 3, λοιπόν, για μας ο αγώνας θα είναι συνυπευθυνότητα στα σύνορα από τα οποία μπαίνουν. Όχι μόνο της χώρας, αλλά όλης της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι πέρασα το χρόνο μου, αλλά όταν με πιάνει... Ακόμα και στα θέματα τα οποία τα κόμματα συνηθίζουν να χρησιμοποιούν υπεραπλουστευμένες πολιτικές, όπως είναι το θέμα της μετανάστευσης. Έχουμε τη Χρυσή Αυγή που λέει να τους διώξουμε όλους. Έχουμε τα κόμματα τα άλλα που δεν συγκροτούν μια ολοκληρωμένη και ορθολογική μεταναστευτική πολιτική. Στην Ευρώπη διεκδικούμε οι πράσινοι λύσεις στο πρόβλημα. Γι' αυτό να ξέρουμε ότι υπάρχουν δυνατότητες τώρα να έχουμε στα σύνορα κέντρα υποδοχής, στα οποία θα υπάρχουν άνθρωποι και από άλλες χώρες, για να υπάρχει καλύτερη κατανομή ανθρώπων σε όλη την Ευρώπη. Θα μπορούμε να δώσουμε περισσότερα χρήματα ευρωπαϊκά, αν έχουμε βέβαια σχέδια, για προγράμματα κοινωνικής ένταξης. Γιατί, ας μην ξεχνάμε ότι χώρες όπως είναι η Γερμανία, η Βρετανία, το Βέλγιο, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Νέα Ζηλανδία, η Αυστραλία, μεγαλουργούν, γιατί κατάφεραν να κάνουν το μεταναστευτικό να λειτουργεί προς όφελος των κοινωνιών τους. Σήμερα είμαι περήφανοι οι Γερμανοί, οι Βέλγοι, οι Βρετανοί, που έχουν ανθρώπους και στο πολιτικό σκηνικό, και στην διοίκηση, και στην οικονομία, που προέρχονται από άλλες χώρες. Ας μην ξεχνάμε ότι έχουμε Έλληνα υπουργό πράσινο στην κυβέρνηση των Βρυξελών. Είναι παιδί μεταναστών. Έχουμε αντιδήμαρχο στη Βιέννη, Ελληνίδα, πράσινη, που έχει πολιτική για τις συγκοινωνίες. Υπάρχουν πολλοί Έλληνες που έχουν αναδειχτεί σε αυτή την κοινωνία, την ευρωπαϊκή. Όμως χρειαζόμαστε πολιτική ένταξης. Χρειαζόμαστε πόρους να πηγαίνουν για την κοινωνική ένταξη. Μέσα στη μετανάστευση υπάρχει ένα τεράστιο δυναμικό που μπορεί να βοηθήσει την οικονομία μας, την κοινωνική συνοχή, τον πολιτισμό. Ας μην αφήνουμε να είμαστε συνυπεύθυνοι, γιατί οι κυβερνήσεις αυτό θέλουν, να είμαστε συνυπεύθυνοι για τα χιλιάδες θύματα στη Μεσόγειο. 20.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, γιατί προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο, από τη μιζέρια, από την πείνα στη χώρα τους. Αυτό είναι το κλίμα τους. Το έχουμε ζήσει ως Έλληνες στο παρελθόν. Ήρθαμε μετανάστες από τα παράλια της Ασίας μετά τη μικρασιατική καταστροφή. Φύγαμε μετανάστες στην Αμερική και σε διάφορες χώρες. Και τώρα φεύγουν τα παιδιά μας. Θέλουμε λοιπόν μια συγκροτημένη πολιτική για τη μετανάστευση, που έχει ανθρώπινα δικαιώματα, που έχει κοινωνική ένταξη και αξιοποιεί τις δυνατότητες, δεξιότητες των μεταναστών, για να ζούμε όλοι καλύτερα. Ο Καντήρ Ριζκάρ είναι ένας άνθρωπος από τους λίγους, νομίζω, που κατάφερε και πήρε τη δυνατότητα του ασύλου, ενώ αν είχε επιστρέψει πίσω μπορεί να χάσει τη ζωή του στο Ιράκ. Έφυγε ως πολιτικός πρόσφυγας. Από τους λίγους ανθρώπους που ξέρουμε ότι εδώ πέρα
συμμετέχει, συμβάλλει στην ευημερία της ελληνικής κοινωνίας. Και νομίζω ότι πρέπει να ακούσουμε αυτούς τους ανθρώπους, να μην ακούμε αυτούς που βγάζουν το μαχαίρι, να μην ακούμε αυτούς που θέλουν να χύσουν αίμα. Δεν θα λύσουμε το πρόβλημα της μετανάστευσης έτσι. Οι άνθρωποι που είναι απελπισμένοι, προσπαθούν να ξεφύγουν από τα τουφέκια που τους κυνηγούν, από τα χημικά που τους ρίχνουν, αυτοί είναι απελπισμένοι και θα πατήσουν και σε νάρκες για να φτάσουν κάπου αλλού, να βρουν τους συγγενείς τους. Θέλουμε λοιπόν μια σοβαρή, συγκροτημένη, κοινή ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική. Μια πολιτική ασύλου για αυτούς που έχουν δυνατότητα και πρέπει να πάρουν άσυλο. Αλλά θέλουμε και μια πολιτική ένταξη των ανθρώπων στην καθημερινή ζωή. Και ξέραμε ως κοινωνία στην αρχαιότητα, γιατί είχαμε Θεό που μιλούσε για τη φιλοξενία, που θεωρούσε τον άλλον ιερό πρόσωπο. Γιατί τα έχουμε ξεχάσει? Έχουμε μια χώρα που λέει ότι έχει τη θρησκεία της αγάπης. Έλεγε αλληλεγγύη στον άλλο, αγάπη στον άλλο. Δεν έλεγε μόνο αυτόν που έχει το ίδιο χρώμα με εμάς, δεν έλεγε μόνο αυτόν που έχει το ίδιο αίμα με εμάς. Καντέρ Ρισκάρ, ο λόγος σε σένα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Εγώ πριν χρόνια που έχω έρθει σε αυτή τη χώρα και ζήτησε άσυλο και ευτυχώς βρήκα τη προστασία, ζω σε αυτή τη κοινωνία. Μεγαλώσαμε τα παιδιά μας. Δεν είμαι μοναδικός, υπάρχουν και πάρα πολλά άνθρωποι σαν εμένα που ζουν σε αυτή τη χώρα, μεγαλούν τα παιδιά τους και ζουν σε αυτή τη κοινωνία. Και από την πρώτη στιγμή που βρισκόμαστε εμείς σε αυτή τη κοινωνία, μας προβλημάτισε τι περνάει αυτή τη κοινωνία, από τα καλά τους και από τα κακά τους και από τα προβληματισμού. Και προσπαθούσαμε και εμείς, σαν ένα μέρος αυτής της κοινωνίας, να έχουμε ρόλο, να συμμετάσχουμε, γιατί πιστεύουμε ότι εμείς είμαστε ένα κομμάτι αυτής της κοινωνίας και όλοι μαζί μπορούμε να το κάνουμε, μπορούμε να λύσουμε. Γι' αυτό προσπαθούσαμε και είχαμε και κάποια δραστηριότητα και με τους άλλους μέσα στις κοινότητες και με τη συνεργασία με κάποιο οργάνωση. Ευτυχώς κάποιοι από εμάς που είναι πάρα πολύ λίγοι καταφέρνανε. Αλλά και υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, είναι ειδικά τα παιδιά δεύτερη γένειας, που είναι Έλληνες, δεν είναι τίποτα άλλο. Και πρέπει να αυτοί να έχουν λόγο να συμμετάσχουν σε αυτή τη κοινωνία. Και πιστέψαμε και εμείς που με την πράσινη αλληλεγγύη, δημιουργία, οικολογία, ότι πραγματικά πιστεύει σε αυτό. Και για αυτό το λόγο εγώ βρίσκομαι εδώ, τώρα εδώ. Και αυτή είναι πάρα πολύ θετικό μήνυμα για δεύτερη γενιά και νεολαία ότι πραγματικά υπάρχει ελπίδα. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε χιλιάδες παιδιά τα οποία έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα ή έχουν έρθει από πολύ μικρά στην Ελλάδα, είναι 20-30 χρονών και δεν έχουν δικαιώματα. Είναι τραγικό. Άνθρωποι μιλάνε πολύ καλύτερα τα ελληνικά, άνθρωποι που δουλεύουν, που έχουν οικογένειες, που έχουν παιδιά και όμως δεν μπορούν να είναι Έλληνες, δεν έχουν την ηθαγένεια. Είναι ένας αποκλεισμός τρομερός. Πρέπει λοιπόν να ξανασκεφτούμε όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά στο ψηφοδέλτιό μας, πράσινη, αλληλεγγύη, δημιουργία, οικολογία, έχουμε και ανθρώπους που έχουν φύγει από την Ελλάδα. Έχουμε ανθρώπους που είναι μετανάστες γιατί δεν μπορούσαν να βρουν δουλειά στην Ελλάδα. Νέα παιδιά, είμαστε το πιο νεανικό ψηφοδέλτιο. 10 από τους 42 υποψήφιους και υποψήφιες είναι κάτω από τα 35. Αλλά πρέπει να ακούσουμε, να δώσουμε δυνατότητα, να δώσουμε το λόγο, αλλά να δημιουργήσουμε και ένα γόνιμο έδαφος για πρωτοβουλίες στους νέους ανθρώπους. Ο Δημήτρης ο Κάβουρας είναι ένας άνθρωπος από το χώρο του απόδημου ελληνισμού. Είναι ένας νέος άνθρωπος που ζει και βιώνει αυτές τις διπλές, τη διπλή όψη. Νέος, αλλά και απόδημος. Ζει έξω και θέλει να πει τις απόψεις και τις προτάσεις για το πώς μπορούμε να αλλάξουμε, πώς μπορούμε να συνυπολογίζουμε και τους νέους, αλλά και αυτούς που ζουν έξω και είναι πάρα πολύ πλέον. Δημήτρης Κάβουρας, ο λόγος σας. Δύναμη, μέλλον, ελπίδα. Είναι η νεολαία. Η νεολαία που σήμερα φεύγει από την Ελλάδα και προσπαθεί μέσω της οικονομικής κρίσης να βρει άλλες ευκαιρίες, είτε σταδιοδρομίας, είτε εργασίας στο εξωτερικό. Ως Έλληνες είμαστε ένα έθνος διασποράς
Και από τα αρχαία χρόνια έχουμε την ευκαιρία να ταξιδεύουμε και να προσπαθούμε να βρούμε καλύτερες ευκαιρίες. Δυστυχώς σήμερα τα πράγματα δεν είναι μόνο, δεν πάνε καλά μόνο, δεν πάνε άσχημα στην Ελλάδα, αλλά και σε πολλές άλλες χώρες. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να επενδύσει στη νεολαία, στις ευκαιρίες που δίνονται στους νέους ανθρώπους. Και επίσης πρέπει να βρεθούν τρόποι όλη αυτή η διαρροή του εργατικού και επιστημονικού προσωπικού να επιστρέψει πίσω, οι νέοι άνθρωποι να επιστρέψουν στην Ελλάδα, αλλά πρώτα πρέπει να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες. Σε αυτές τις ευρωεκλογές, οι Έλληνες που ζουν εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν. Εγώ έπρεπε να ταξιδέψω από την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου για να έρθω εδώ για να ψηφίσω στις ευρωεκλογές. Επίσης, στις εθνικές εκλογές δεν έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν οι Έλληνες πολίτες που ζουν εκτός της επικράτειας. Δηλαδή, θα πρέπει να ταξιδέψουν στην Ελλάδα για να έχουν δικαίωμα ψήφου. Εμείς, ως Πράσινη Αλληλεγγύη Δημιουργία Οικολογία, στηρίζουμε την δίκαια και ίσο δικαίωμα ψήφου σε όλους τους Έλληνες πολίτες που ζουν στο εξωτερικό. Δεν μπορούμε να λεγόμαστε Ευρωπαίοι πολίτες και να μην έχουμε ίσα δικαιώματα με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους πολίτες. Και εφόσον ψηφίζεται το ίδιο Ευρωκοινοβούλιο, οι άνθρωποι που ψηφίζουν, οι πολίτες που ψηφίζουν, δεν έχουν δικαιώματα σε όλες τις χώρες. Αυτοί ιδίως που ζουν στο εξωτερικό. Τα παιδιά μας και οι νέοι ζουν τον αποκλεισμό σήμερα. Θέλουμε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που βοηθάει τους νέους από μικρή ηλικία να μπορούν να είναι ενεργοί πολίτες. Έχουμε διαμορφώσει όμως μια κοινωνία που ούτε τους μεγάλους σέβεται, ούτε τα παιδιά. Παραβιάζονται τα σημαντικά δικαιώματα, λοιπόν, και της γενιάς αυτής, όπως λέγανε παλιά, των απόμαχων, αλλά και τα δικαιώματα των παιδιών. Για όλα αυτά, δεν ζητάμε απλώς να ψηφίσουν οι πολίτες Πράσινους, Αλληλεγγύη, Δημιουργία, Οικολογία, αλλά συμμετάσχουν σε μεγάλες καμπάνιες που γίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και υποστηρίζουμε και συνυπογράφουμε εμείς για τα δικαιώματα της νεολαίας, για τα δικαιώματα των παιδιών. Αλλά δίνουμε τον λόγο και σε ανθρώπους, όπως είναι η Αναστασία Γκολιομίτη, όπως είναι και άλλοι άνθρωποι στο ψηφοδελτίό μας, να μιλήσουν για την παιδεία, να μιλήσουν για τα δικαιώματα των παιδιών. Αναστασία Γκολιομίτη, ο λόγος σε σένα. Καλημέρα σας και από μένα. Εγώ θα σας μιλήσω σαν μητέρα δύο παιδιών, που ένας φοιτάει στο δημοτικό σχολείο και ο άλλος στο γυμνάσιο. Και θα πω ότι δεν πρέπει, για να διορθώσουμε τα δημοσιονομικά, να πλήττουμε την παιδεία. Είναι τα παιδιά μας. Η κουτσουρεμένη παιδεία δεν μας πάει μπροστά. Μια σειρά από προβλήματα, εάν δεν λυθούν, δεν μπορούμε να λεγόμαστε Ευρωπαίοι πολίτες και να κάνουμε ευρωπαϊκή πολιτική. Από την αρχαιότητα, η παιδεία είναι ο θεμέλιος λίθος του πολιτεύματος. Συνήθως, την παιδεία τη βάζουμε λίγο και στον προϋπολογισμό, λίγο πιο πίσω. Φέτος ζήσαμε δύσκολες ώρες οι γονείς και τα παιδιά, γιατί σχολεία όπως τα ειδικά, που είναι αρκετά, σχολεία όπως τα μουσικά, δεν είχαν μεταφορές. Είναι διαδημοτικά σχολεία και η μεταφορά είναι εκ των ουκάνευ. Δεν γίνεται να λειτουργήσουν. Τα ολοήμερα σχολεία, μιλάω για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, άργησαν πολύ να λειτουργήσουν. Οι δάσκαλοι δεν έρχονται στην ώρα τους. Τι να την κάνεις την αξιολόγηση όταν δεν έχεις ένα σταθερό πλαίσιο στο σχολείο. Το σχολείο είναι απαραίτητο να λειτουργούν οι θεσμοί. Οι θεσμοί υπάρχουν, αλλά δεν λειτουργούν πάντα. Πώς θα αξιολογήσεις, ας πούμε, έναν ορομίσθιο? Οι δάσκαλοι πρέπει να είναι μόνιμοι, οι εκπαιδευτικοί γενικότερα πρέπει να είναι μόνιμοι. Και το σχολείο δεν μπορούμε να το βάζουμε πάντα τελευταίο. Η εκπαίδευση
δεν είναι απλά ρητορικά το μέλλον. Χωρίς αυτή δεν πάμε πουθενά. Η πράσινη λέμε, αλληλεγγύα, δημιουργία, οικολογία, ότι πέρα από το γεγονός ότι υπάρχει ακαδημαϊκή εκπαίδευση, χωρίς ανθρωπιστική και περιβαλλοντική εκπαίδευση, δεν μπορούμε να συνεργαστούμε και να συμβιώσουμε στην Ευρώπη των λαών και των πολιτισμών. Οι νέοι σήμερα ζουν μια δύσκολη ώρα όσον αφορά το νέο λύκειο. Το λύκειο πρέπει να είναι συνεχόμενο με το γυμνάσιο για να έχουν τα παιδιά μια ολοκληρωμένη παιδεία. Η εκπαίδευση πρέπει να τελειώνει, μάλλον η πρωταρχική να τελειώνει στο λύκειο για να έχουν τα παιδιά τις δυνατότητες μετά να διαλέξουν πού ακριβώς θέλουν να πάνε. Σε ευχαριστούμε για να δώσουμε το λόγο και στον Μάνο Δασενάκη, γιατί και η ανώτατη εκπαίδευση αλλά και η οικολογία μπορεί να προσφέρουν λύσεις στα μεγάλα προβλήματα της χώρας, αλλά να συμβάλλουν και στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε καινοτόμους τομείς. Μάνο, λόγο σας ένα για τις θάλασσες, ωκεανούς και την εκπαίδευση. Γεια σας και από μένα. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Οι προηγούμενες παρουσιάσεις δείξαν ότι το Ευρωπαϊκό Πράσινο Κόμμα και ο ελληνικός συνδυασμός πράσινη αλληλεγγύη δημοκρατία, δημιουργία, οικολογία δεν είναι ένα στενό περιβαλλοντικό κόμμα που ασχολείται μόνο με την προστασία του περιβάλλοντος. Ασχολείται με όλα τα θέματα τα οποία απασχολούν την ευρωπαϊκή και την ελληνική κοινωνία, αλλά με μια διαφορετική οπτική γωνία από αυτή που κάνουν τα παραδοσιακά, που έχουν τα παραδοσιακά κόμματα. Μια οπτική γωνία που ποντάρει, που κεντράρει στην ισορροπία της ποιότητας ζωής, της ποιότητας της κοινωνίας με την ποιότητα του περιβάλλοντος, ώστε να μπορεί να, όλη η κοινωνία μας να βρίσκεται σε μια και η ανάπτυξη που γίνεται να είναι ισορροπημένη και να αφήνει χώρο για τις επόμενες γενιές. Μια έννοια που έχει συκοφαντηθεί ή δυσφημιστεί όπως η πράσινη ανάπτυξη ή η γαλάζια ανάπτυξη που αναφέρεται στις θάλασσες, οι πράσινοι της δίνουν την πραγματική της σημασία και την παλεύουν για να προωθηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο. Και επειδή στην Ελλάδα είμαστε αρκετά πίσω σε αυτό το κομμάτι, η δυνατότητα το να εκλεγεί ένας Έλληνας ευρωβουλευτής, ο οποίος θα συνεργαστεί και θα βοηθήσει με το Πράσινο Κόμμα και θα συνεισφέρει, ώστε να έχουμε από την Ελλάδα στην Ευρώπη και από την Ευρώπη στην Ελλάδα πίσω την εμπειρία και την αλληλεγγύη για να προχωρήσουμε και την πίεση ακόμα χρειάζεται για να προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Και σε αυτή την περίπτωση ο θαλάσσιος χώρος είναι ιδιαίτερα προνομιακός και ιδιαίτερα σημαντικός για την Ελλάδα. Ως περιβαλλοντικός, ως εκπαιδευτικός και ως χώρος για την αναπτυξιακός και με θέσεις εργασίας. Η Ελλάδα, έχοντας στενή σχέση με το θαλάσσιο περιβάλλον από αρχαιοτά των χρόνων, θα έπρεπε να είναι η πρωτοπορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην προστασία, στην αξιοποίηση και στην ενασχόληση με το θαλάσσιο περιβάλλον. Αντίθετα, ασχοληθήκαμε περισσότερο με την ναυτιλία, δηλαδή με τα πλοία και τις μεταφορές, παρά με τη θάλασσα αυτή καθεαυτή. Αποτέλεσμα ήταν να αντιμετωπίζουμε πολλά περιβαλλοντικά προβλήματα και στα άλλους τομείς αντιμετωπίζουμε περιβαλλοντικά προβλήματα, αλλά η θάλασσα εν όψει και καλοκαιριού τώρα είναι κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό, χωρίς να έχουμε την πολιτική βούληση να επενδύσουμε πάνω στην μελέτη και στην αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων που μας δίνει το θαλάσσιο περιβάλλον. Υπόθηκε προηγουμένως για τις συγκοινωνίες. Υπάρχει ο τουρισμός, υπάρχουν οι ιχθυοκαλλιέργειες, υπάρχει η επιστημονική ενασχόληση και η εγκαθίδρυση και η πρόωθηση στην αριστεία. Η Ελλάδα θα πρέπει να είναι κέντρο αριστείας και στην εκπαίδευση και στην έρευνα σε αυτά τα θέματα, ώστε να μπορέσει να παίξει ένα σημαντικότατο ρόλο στην Μεσόγειο, στη Μαύρη Θάλασσα και σε όλη την Ευρώπη και να φέρει η Ελλάδα, η θάλασσα ενώνει, δεν χωρίζει. Ενώνει τους πολιτισμούς, ενώνει τους ανθρώπους. Επομένως, η ενασχόληση με αυτή είναι ιδιαίτερα, θα μπορούσε να ήταν πολύτιμη για την ελληνική, και για την Ελλάδα και για την ελληνική νεολαία που θα βρίσκει ένα τομέα να ασχοληθεί, που θα μπορούσε να καλύψει όλες τις δημιουργικές και τις οικονομικές και
πολιτιστικές δυνατότητές της και να δώσει στην Ελλάδα μια εξαιρετική θέση μαζί με άλλους τομείς στο ευρωπαϊκό πεδίο. Το δυναμικό υπάρχει, αλλά δυστυχώς δεν ενισχύεται από το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος και με την ελληνική συμμετοχή μπορεί να παίξει έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο σε αυτόν. Οι ιδέες και οι συγκεκριμένες προτάσεις υπάρχουν και στις θέσεις του συνδυασμού πράσινη δημιουργία, οικολογία, αλληλεγγύη, υπάρχουν και στις θέσεις του Πράσινου Κόμματος. Θα μπορέσουμε με την προοπτική της συμμετοχής μας στο Ευρωκοινοβούλιο να τις υποστηρίξουμε όσο το δυνατόν καλύτερα. Ευχαριστώ. Ζητάμε από τους πολίτες όχι απλώς να μας ψηφίσουν, αλλά να αναπτύξουμε μια στενή συνεργασία για όλα αυτά τα καινούργια πράγματα, μικρά και μεγάλα, που είναι σημαντικά. Είτε αφορά την προστασία των αχτών ενάντια σε καταστροφικές αντιλήψεις, ή την προστασία των σπόρων, ή ένα νέο μοντέλο γεωργίας και διατροφής, καλής γεωργίας, καλής διατροφής, ή για την ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας, δημιουργία θέσεων εργασίας, για δημοκρατία, για τον πολιτισμό, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για την υγεία, για τους ανασφάλιστους, για λύσεις στα προβλήματά μας. Εμείς δεν λέμε απλώς αναθέστε σε εμάς. Λέμε ελάτε μαζί να συνεργαστούμε. Πράσινη, αλληλεγγύη, δημιουργία, οικολογία, για να αλλάξουμε και την Ευρώπη και την Ελλάδα με ένα κοινωνικά δίκαιο και ισορροπημένο τρόπο. Μια και ξεκινήσαμε και με τον πολιτισμό, αφορά το περιβάλλον και τον πολιτισμό που σήμερα εκποιείται με το νομοσχέδιο για τον Αιγιαλό. Πώς μπορούν οι πολίτες, χρησιμοποιώντας, να αντιδράσουν νόμιμα, ήδη έχουν αντιδράσει μέσω των social media, πώς μπορούν όμως να αντιδράσουν νόμιμα χρησιμοποιώντας τα ευρωπαϊκά εργαλεία, όπως τη συνθήκη του Άρχους. Και η δεύτερη ερώτηση αφορά τις ευρωεκλογές πάλι, που είναι οι πρώτες που γίνονται μετά την κρίση. Και αναμένεται οι Ευρωπαίοι πολίτες να δώσουν ένα ισχυρό μήνυμα μέσω της μεγάλης εποχής. Θεσμικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς αυτό μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για την νομοποίηση του Ευρωκοινοβουλίου? Ευχαριστώ. Θέλουμε ένα ισχυρό κοινοβούλιο και ισχυρή ομάδα των πράσινων μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να εξελίξουμε την Ευρώπη. Όταν θέλουμε περισσότερη κοινωνική Ευρώπη και αλληλεγγύη, θέλουμε ένα ισχυρό κοινοβούλιο, θέλουμε ένα θεσμό ο οποίος θα μπορεί να εξορροπεί τις κακές πολιτικές των κυβερνήσεων. Αν λοιπόν δεν πάμε να ψηφίσουμε, αν στείλουμε εκεί ακροδεξιούς αντιευρωπαίους νεοναζί, αυτό που θα κάνουμε είναι να καταστρέψουμε το μόνο εργαλείο που έχουμε για να βελτιώσουμε τη ζωή μας. Εάν γκρεμίσουμε το σπίτι και μένουμε έξω στα ερείπια, θα ξαναθυμηθούμε τις εικόνες που μας οδήγησαν στον πόλεμο. Επομένως, λοιπόν, αυτό που λέμε στους πολίτες είναι μην αφήσετε τους άλλους να αποφασίσουν για εσάς χωρίς εσάς και να πάρουν αποφάσεις οι οποίες θα καταστρέψουν τη ζωή μας. Στα θέματα του Αιγιαλού, γιατί είμαστε προφανώς από τους χώρους που έχουν παίξει σημαντικό ρόλο. Θυμίζω την απάντηση της Κομισιόν σε μια σχετική ερώτηση δικιά μου πριν από λίγο καιρό, που λέει ότι η Ελλάδα δεσμεύεται από το πρωτόκολλο για την προστασία της παράκτειας ζώνης. Δεν μπορεί να καταστρέψει την παράκτεια ζώνη και να πιστεύει ότι αυτό οδηγεί στην εφημερία της οικονομίας. Αντίθετα, θα καταστρέψει και την οικονομία όπως έγινε στην Ισπανία. Γι' αυτό λοιπόν εμείς είμαστε πλήρως αντίθετοι και δεν θα επιτρέψουμε να περάσει μια τέτοια ρύθμιση για τις αχτές και τον Αιγιαλό, σαν και αυτή που έχουμε δει στο νομοσχέδιο. Γίνονται στην Ευρώπη κάποιες κινήσεις οι οποίες αφορούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μέσα από τις οποίες θα γίνουν 250.000 θέσεις εργασίας. Ποια είναι η θέση σας? Αυτές είναι ερωτήσεις. Ξεκινώντας για το ενεργειακό μοντέλο. Η ενέργεια όπως είναι σήμερα απομυζά πλούτο από τις κοινωνίες και μεταφέρει αυτό το πλούτο σε λίγες εταιρείες και σε λίγες χώρες. Γιατί βασίζεται στα ορυκτά καύσιμα και στην πυρηνική ενέργεια. Εμείς θέλουμε να αποκεντρωθεί το ενεργειακό μοντέλο, να αλλάξει, να γίνει πράσινο και να προστατέψουμε το κλίμα και να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας και ο πλούτος αυτός να παραμείνει στις τοπικές κοινωνίες. Αυτό είναι ένα μοντέλο το οποίο σήμερα είναι πολύ αναπτυγμένο στην Ευρώπη και στη Γερμανία. Το 93% της ενέργειας στη Γερμανία από ανανεώσιμες πηγές παράγεται από πολίτες, από δήμους και από συνεταιρισμούς. Και γι' αυτό συνεργαζόμαστε συστηματικά με το Ευρωπαϊκό
δίκτυο, την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνεταιρισμών και Πολιτών Παραγωγής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές. Είναι περίπου 2.500 συνεταιρισμοί που έχουν αναπτυχθεί στην Ευρώπη και αυτό το μοντέλο βοηθάμε να εφαρμοστεί και στην Ελλάδα. Για το θέμα του πράσινου, προφανώς είναι μια συζήτηση μεγάλη για μια ολοκληρωμένη στρατηγική για το πράσινο και την ενοποίηση των χώρων πρασίνου, τη διαχείριση και την ένταξή τους μέσα στην καθημερινή ζωή των πολιτών. Ένα πρόβλημα που έχουμε είναι ότι απομονώσαμε το πράσινο από την καθημερινή μας ζωή, ενώ πρέπει οι πολίτες, οι Δήμοι, να έχουν μια ενιαία στρατηγική και ενιαία δίκτυα που συνδέουν τις πράσινες ζώνες, τον πολιτισμό, την εκπαίδευση, μέσα από ένα μοντέλο διαχείρισης που είναι προς όφελος και του περιβάλλοντος και των πολιτών και των κατοίκων. Στο θέμα της κοινωνικής οικονομίας, είναι γεγονός ότι στην Ελλάδα δημιουργούνται πάρα πολλές συγχύσεις. Δηλαδή, άλλοι εννοούν κοινωνική οικονομία, απλώς προγράμματα κοινοφελούς εργασίας που είναι ένα πεντάμινο σε ένα δήμο και είναι ένα επίδομα ανακούφισης, μια πυρήνης αυτών που έχει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας καρκίνο. Εμείς θέλουμε δομές κοινωνικής επιχειρηματικότητας που συνδυάζουν κοινωνικό όφελος, πρωτοβουλία, περιβαλλοντικό όφελος, αξιοποιώντας τις 7 βασικές αρχές σε ευρωπαϊκό επίπεδο που προσδιορίζουν τι είναι αυτό το φαινόμενο. Και τα κόμματα αλλά και η κυβέρνηση δεν έχει κατανοήσει τι είναι ο τομέας κοινωνικής οικονομίας, γι' αυτό βλέπουμε να συζητάμε με τον Επίτροπο τον Άντορ, ενώ από την άλλη μεριά η κυβέρνηση είναι σε έναν άλλο κόσμο. Ακόμα και τα κόμματα είναι σε έναν άλλο κόσμο. Δεν τα βλέπουν αυτά ως κοινωνική επιχειρηματικότητα, αλλά ως μία απλή ανακούφιση σε ένα κοινωνικό πρόβλημα. Τώρα, το θέμα των νομισμάτων. Υποστηρίζουμε ότι ειδικά σήμερα σε μια εποχή μεγάλης κρίσης πρέπει να υπάρξουν δυνατότητες και υπάρχουν ήδη σε διάφορες περιοχές ανταλλακτικές μορφές οικονομίας, αλλά και τοπικά νομίσματα που είναι κυρίως σε ψηφιακή μορφή, όπως είναι αυτό στο Βόλο, τοπική εναλλακτική μονάδα, αλλά και σε πολλές άλλες περιοχές. Είναι ένα εργαλείο για να βοηθήσει ανθρώπους που δεν έχουν χρήματα, προσφέροντας ένα άλλο εργαλείο ανταλλακτικό, να μπορούν να επιβιώσουν. Είναι μορφές αλληλεγγύης, θέλουμε θεσμική κατοχήρωση. Υπάρχουν πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα που γίνονται σήμερα για έρευνα αυτών των μορφών, τα οποία δεν είναι η αντίθεση στο ευρώ ή στην ευρωζώνη, αλλά είναι ένα νέο μοντέλο που βοηθάει την κοινωνική αλληλεγγύη με έναν διαφορετικό τρόπο και κυρίως για πράγματα τα οποία σήμερα δεν έχουμε χρήματα να τα αγοράσουμε. Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να επιβιώνουν καλύτερα. Επομένως, στο πλαίσιο μιας κοινωνικής αλληλέγγυας πολιτικής, πρέπει να δώσουμε μεγάλη έμφαση και ενίσχυση και θεσμικά. Και δεν νομίζω ότι το είπε ο κύριος Σακελαρίδης πρώτος, το έχουν πει πάρα πολλοί. Απλώς... Το είπε στη συνέντευξη στο portalenelaktikos.gr πριν λίγες μέρες γι' αυτό το. Έχετε δίκιο. Απλώς είναι μια συζήτηση που γίνεται σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο και υπάρχει πραγματικά μια μεγάλη άνθεση. Δεν είναι κάτι καινούργιο, είναι από παλιά. Και νομίζω ότι θα πρέπει σοβαρά ως κοινωνία, ως θεσμική έκφραση, το κοινοβούλιο το ελληνικό, να διαμορφώσει ένα πλαίσιο. Για τους χορηγούς, αν είστε υπέρ ή όχι, στις χορηγίες στα πάρκα, στο πράσινο, να κάνουν φεστιβάλ, να κάνουν. Κάποιες δικές τους εκθέσεις, είστε υπέρ ή όχι? Είναι ένα ερώτημα πολύ δύσκολο και που έχουμε διστάμενες απόψεις. Καταρχήν πρέπει να συστήσουμε με ποιους όρους γίνεται η χορηγία, περισσότερο παρά να πούμε μια γενική έκφραση ότι είμαστε εναντίον ή είμαστε υπέρ. Οπότε σε κάθε περίπτωση θα είμαι ειδικά.